Άντε, φίλοι μου, και του χρόνου. Καλά κρασιά. Γεια σας, φίλοι μου. Φτιάξαμε και φέτος, όπως κάθε χρόνο, το δικό μας το κρασάκι, εδώ στο πετρινο σπίτι. Είδατε πριν λίγο όλη τη διαδικασία, με παραδοσιακό τρόπο, με τα ποδαράκια μου δηλαδή. Αλλά είναι ωραίο, είναι αυτό που όλο το χρόνο περιποιείς με το αμπέλι σου και στο τέλος αποκομίζεις τους καρπούς του, στους οποίους μετατρέψει κρασί. Όλη αυτή η δημιουργία, όλο αυτό το φτιάξιμο με τη δική σου ικανότητα σε γεμίζει. Μπορεί να είναι λίγο κοπιαστικό, μπορεί να είναι λίγο χρονοβόρο, και χρόνο δυστυχώς δεν έχουμε πολύ, αλλά όλο αυτό σου δίνει στο τέλος τη χαρά και την ικανοποίηση ότι φτιάχνεις κάτι εσύ μόνος σου, με τη δική σου δύναμη και πάνω απ' όλα αχνό προϊόν. Οπότε θα περιμένουμε τώρα μερικούς μήνες να οριμάσει και μετά μαζί και πάλι θα πιούμε το πρώτο ποτηράκι. Λοιπόν, να είστε καλά, να παρακολουθείτε το κανάλι μου και κάντε και μία εγγραφή όσοι είστε νέοι φίλοι, να με ακολουθείτε, γιατί από εδώ και στο εξής θα έχουμε πολλά βιντεάκια με κυνήγι. Τώρα θα χειμωνιάσει και σιγά σιγά θα έχουμε άλλες περιπέτειες πιο ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, να είστε καλά.